Να χαιρετήσω καταρχήν, κυρία Πρόεδρε, την ομόφωνη απόφαση για ένα αυτονόητο θέμα, αλλά είναι και ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορεί να έχουμε αντιπαρατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με ένταση αρκετές φορές, αλλά στα κρίσιμα θέματα και στις δύσκολες στιγμές επικρατεί η λογική, ο πατριωτισμός, αν θέλετε, και η ομοψυχία. Οπότε αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, σε όσους μας βλέπουν, διαδικτυακά και σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλο τον κόσμο. Οπότε να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, σχετικά με την λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Εδώ θα πρέπει να πω ότι έχει αιτηθεί η παράταξη της κυρίας Μπιλιάδου αυτό το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι αλήθεια ότι και με την Πρόεδρο συζητούσαμε στην ερχόμενη εβδομάδα να συγκαλέσουμε και εμείς ένα τακτικό Περιφερειακό Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο που γίνεται σήμερα, ώστε και να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα των επισκέψεων των κλιμακίων Σάββατο και Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία, το ΕΟΔΗ και του κ. Χαρδαλιά, αλλά και να συζητήσουμε τις εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό μέσα από το ανώτατο όργανο. Οπότε αυθίστηκαν οι προθέσεις και οι ανησυχίες και εισηγούμε τώρα την πρόταση προς συζήτηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχουμε, κατά τις τελευταίες πληροφορίες, τις μεσημεριανές τουλάχιστον, ότι τα κρούσματα του κορονοϊού στην Καστοριά ανέρχονται σε 44 και μάλιστα αρκετά είναι και αυτά που έχουν διακομιστεί στην Θεσσαλονίκη και είναι και είτε σε σοβαρότερη είτε και σε κάποια πιο έντονη κατάσταση σε σχέση με αυτά που νοσηλεύονται εδώ στην Καστοριά. Μεγαλύτερη όμως ανησυχία εμπνέει το γεγονός ότι έχουμε αυξημένη συγκέντρωση κρουσμάτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και είναι αυτή της Μεσοποταμίας, όπου σήμερα, όπως πληροφορούμε με τα τελευταία δεδομένα, ο αριθμός των κρουσμάτων έρχεται σε 9. Έχουμε μια πολύ αυξημένη συγκέντρωση κρουσμάτων σε μια πολύ στοχευμένη γεωγραφική περιοχή. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν οικισμό, για μια κομμόπολη της Μεσοποταμίας, όπου και αυτό είναι που προέκυψε μάλιστα μετά και την επίσκεψη του κυρίου Καρδαλιά αυτό το έβριμα, το οποίο ίσως αν το συζητούσαμε το πρωί, ήταν και η άποψή του κάπως διαφορετική, υπό την έννοια όταν το ανέφερα ότι το πρωί είχαμε 4 κρούσματα συγκεντρωμένα στην Μεσοποταμία, μου είπε ότι είναι στο όριο για να γίνει πορτοκαλί ο χάρτης στη Μεσοποταμία. Το όριο δηλαδή για να πάρθουν έκτακτα μέτρα. Εδώ το νούμερο 9 πλέον σηματοδοτεί άλλες εξελίξεις. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι και ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή η συζήτηση για να προκύψει και κάποια απόφαση. Ως προς λοιπόν την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, πέρα από τα κρούσματα, να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η Περιφερειακή Αρχή, διαπιστώνοντας αυτό το μέγεθος του προβλήματος, εισηγηθήκαμε και πέρασε διαπεριφεράς ομόφωνα η αγορά και η διανομή υλικοτεχνικού, όχι τόσο εξοπλισμού, κυρίως μέσων προστασίας, καταρχήν μάσκες και στολές προστασίας. Ήδη στολές έχουν παραδοθεί και οι μάσκες θα παραδοθούν από εβδομάδα. Και ταυτόχρονα έχουμε αγοράσει και έναν εξοπλισμό αναπνευστήρων για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι διακομιδές στο ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο της Καστοριάς σε άλλα νοσοκομεία που γίνεται αυτό και ταυτόχρονα με την προετοιμασία την απαραίτητη για τη φιλοξενία ενός πλήρους πληρώματος του ΕΚΑΒ στην Καστοριά που θα μπορέσει να υποστηρίξει τις διακομιδές από την Καστοριά εκτός περιφέρειας θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα από εβδομάδα να ανακουφιστεί ο μηχανισμός του ΕΚΑΒ που υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και πραγματικά δουλεύουν ασταμάτητα. Και εδώ να ευχαριστήσω και αυτούς τους εθελοντές ΕΚΑΒΙΤΕΣ
που μέσα από αυτή την ανακοίνωση που διαδώσαμε προσθέθηκαν να έρθουν 4 εθελοντές μέχρι στιγμής, στους οποίους θα τους εξασφαλίσουμε εμείς τη διαμονή, τη φιλοξενία, για όσο χρόνο χρειαστεί να μας προσφέρουν εδώ τις υπηρεσίες τους. Ταυτόχρονα δε, είμαστε σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου της Καστοριάς και με το διοικητή της ΥΠΕ και είδαμε και την απόφαση και του κ. Μπογιατζίδη αλλά και του κ. Υπουργού για να μετακινήσει καταρχήν κάποιους γιατρούς να υποστηρίξουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, που ουσιαστικά και αυτό ανακουφίζει κατά ένα μέρος τη λειτουργία του και παράλληλα με την όσο το συντομότερη λειτουργία του εργαστηρίου εδώ στη Δυτική Μακεδονία, πιστεύω ότι και το νοσοκομείο της Καστοριάς που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, ίσως και σε όλη τη χώρα, λίγα να είναι τα νοσοκομεία που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε από την πλευρά μας σε ό,τι μας αφορά και έχουμε και αρμοδιότητα και δυνατότητα να υποστηρίξουμε, να το εκπληρώσουμε στο μέγιστο βαθμό. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις που επικρατούν όχι μόνο στον χώρο της υγείας, αλλά και στον χώρο της εργασίας, από την πρώτη στιγμή ως περιφέρεια πήραμε κάποια μέτρα, πολύ πιο αυστηρά από αυτά που είχαν ανακοινώσει τα αρμόδια Υπουργεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εμείς την ίδια στιγμή πέραμε πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία της εργασίας και την οργάνωση της προστασίας της εργασίας στην περιφέρεια, στις κατατόπους περιφερειακές ενότητες, προτείνοντας ουσιαστικά και λειτουργώντας με το ίμιση του προσωπικού, αναβδομάδα και εκπεριτροπής, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και την πυκνότητα των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, αλλά και σε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας εφεδρικός μηχανισμός που να μπορεί να αναπληρώνει τυχόν κενά από κάποια φαινόμενα κρουσμάτων που θα εμφανίζονταν. Αυτό, μάλιστα, χθες που το συζητήσαμε με τους γιατρούς του ΕΟΔΗ, το παραδέχτηκαν ως την προσφορότερη λύση για τους χώρους εργασίας και, μάλιστα, εντυπωσιάστηκαν που το είχαμε ήδη εμείς εφαρμόσει, ενώ δεν εφαρμόζεται κάπου άλλο στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στην Καστοριά, σε συνεννόηση με τον κύριο Σαββόπουλο, αποφασίσαμε να λειτουργούν ουσιαστικά υπηρεσίες με προσωπικό ασφαλείας, ακριβώς για να διασφαλίσουμε τον ελάχιστο αριθμό των εργαζομένων στον χώρο εργασίας και για πάνε ενδεχόμενο να υπάρχουν εργαζόμενοι που θα μπορέσουν να αναπληρώσουν τυχόν συμπολίτες μας που θα έπρεπε να αποχωρήσουν λόγω κορονοϊού από την εργασία. Ταυτόχρονα και για τον έλεγχο της οργάνωσης της εργασίας και των συναλλαγών ευρύτερα στην αγορά, συγκροτήσαμε μεικτά κλιμάκια στην περιφέρειά μας και σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Κάνουν καταρχήν συστάσεις εδώ και 10 μέρες και νωρίτερα, αλλά και ελέγχους ως προς την τήρηση των κανόνων και αυτών που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, αλλά και αυτούς που είχαμε και εμείς ανακοινώσει σε πολύ πιο αυστηρές οδηγίες, για να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις με μέσα προστασίας και με την τήρηση αυτών των κανόνων ώστε να τα χρησιμοποιούν. Και εδώ να πω ότι δυστυχώς και πριν από λίγες μέρες διαπίστωσα και ο ίδιος ότι σε κάποια καταστήματα ακόμα και υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες και κάνω έκκληση για ακόμα μια φορά όλοι οι εργαζόμενοι και τα γάντια και τις μάσκες στους χώρους εργασίας, ειδικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι αυτά πλέον που είναι ανοιχτά, να τα τηρούν απαρέγκλιτα. Κλείνει η παρένθεση. Ταυτόχρονα δεν να προστατεύσουμε και τους πολίτες που επισκέπτονται τα καταστήματα να αγοράσουν πλέον μόνο τα τρόφιμα, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έχουμε μετάδοση του ιού μέσα από αυτή την αλυσίδα όταν δεν παίρνουν τα μέσα και τα μέτρα προστασίας. Επίσης, προτιθέμεθα για να θεραπεύσουμε όσο μπορούμε ή για να πιέσουμε, αν θέλετε, να ελέγξουμε καλύτερα το φαινόμενο της συγκέντρωσης πολλών συμπολιτών μας στα σούπερ μάρκετ, όπου η δυσόμαση έχω διαπιστώσει ότι έχουμε αυξημένη συγκέντρωση και δεν τηρείται και αυτό το όριο του ενός ατόμου ανά 15 τετραγωνικά σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, να βγάλουμε πιο αυστηρή οδηγία και προτροπή και σε συνεννόηση με την αστυνομία να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι σε τέτοιους καταστήματα και μάλιστα να εφαρμόσουμε και μία τακτική που μας έχει υποδείξει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ουσιαστικά να λειτουργήσουν μονόδρομα οι διάδρομοι μέσα στα σούπερ μάρκετ, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να έρθει ο ένας
πελάτες με τον άλλον σε κοντινή επαφή, να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να υπάρχει μια ροή μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Να πω ότι πάνω από 350 ελέγχους έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα από αυτά τα κλιμάκια και πολλοί από αυτοί έχουν γίνει και στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς με ιδιαίτερη έμφαση. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα και τις επανειλημμένες οχλήσεις που είχαν απευθύνει όλο το προηγούμενο διάστημα, ξεκινώντας από τις 13 Μαρτίου μέχρι και τις 23 που είναι και η τελευταία επιστολή της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με τις υπογραφές σχεδόν όλων των τοπικών φορέων της ΠΕ Καστοριάς που ζητούσαν και προτείνανε αναδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την ΠΕ Καστοριάς, καθώς επίσης και την κατάσταση που έχει δημορφωθεί, όπως σας την περιέγραψα με τα μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δεδομένα, τόσο στην ΠΕ Καστοριάς όσο και συγκεντρωμένα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα που σας προανέφερα με την αυξημένη συγκέντρωση, καθώς επίσης και με βάση το γεγονός ότι πλέον από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ουσιαστικά την παρουσία της πολιτικής προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διά του ανθρώπου που θα εγκατασταθεί εδώ, του στρατιωτικού γιατρού που σας είπα, θα την έχουμε εδώ στην περιφέρειά μας για να συντονίσει ακόμα καλύτερα αυτό το συντονιστικό όργανο που λειτουργούμε με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Καθώς επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επαρθεί κάποια μέτρα προς ενίσχυση του νοσοκομείου της Καστοριάς, αλλά και με την παρουσία του συνδέσμου του ΕΟΔΗ εδώ στη Δυτική Μακεδονία, με όλα αυτά τις παραδοχές και με το ότι προετοιμάζουμε την εγκατάσταση αυτού του εργαστηρίου, εγώ θα ήθελα να συγηθώ, εφόσον υπάρχει και σύμφωνη γνώμη, όπως υπήρχε μέχρι πρόσφατα, από τους δημάρχους που ενδιαφέρονται για την άμεση λήψη μέτρων εκτάκτου ανάγκης, να προβούμε σε αυτήν την πράξη, εφόσον δεχτούμε αυτές τις εισηγήσεις καταρχήν από τους ενδιαφερόμενους δημάρχους και το συναποφασίσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να το εισηγηθώ, όπως προβλέπετε, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος και θα το κάνει αποδεκτό. Και μάλιστα αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι αναλόγου εκτάσεως και εντάσεως, όπως θα το συζητήσουμε και θα το συναποφασίσουμε. Μπορεί να είναι ακόμα και πολύ στοχευμένα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, όπως προανέφερε το παράδειγμα της Μεσοποταμίας. Ή αν δεν υπάρξει συμφωνία σε αυτή την πρόταση, να πάμε σε περαιτέρω αυστηροποίηση των ήδη εφαρμοσμένων μέτρων που εφαρμόζονται με απόφαση πλέον της κεντρικής κυβέρνησης και ουσιαστικά μέχρι το διάστημα όπου ζητούσαν τα έκτακτα μέτρα οι φορείς από την Καστοριά, μέχρι τη λήψη των μέτρων από την κυβέρνηση, έχει καλυφθεί ένα μέρος αυτών των μέτρων που ετούνταν να εφαρμοστεί, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση αυτών των μέτρων, όπως ανέφερα κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, ακόμα να σταματήσει και η κυκλοφορία για λόγους αναψυχής, όπως δόθηκε η άδεια μέχρι 2 άτομα, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 10 ημερών τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε κατά το ελάχιστο τη μετακίνηση των συμπολιτών μας και να περιορίσουμε έτσι τις πιθανότητες διάδοσης του ιού σπάζοντας αυτή την αλυσίδα. Αυτή είναι η εισήγησή μου, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Και σας έτσι απόψεις και εισήγησεις.